Φίλε και φίλοι χαίρετε, είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας ενημερώνω πως σήμερα Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024 το καθιερωμένο πλέον live μας με Q&A όπου μοιραζόμαστε απόψεις, εμπειρίες, έχετε τη δυνατότητα να μου κάνετε ερωτήσεις ζωντανά θα γίνει στις 10.30 και όχι στις 9 όπως το κάναμε μέχρι τώρα επειδή ε, καλοκαίριασε Ήρθε καλοκαίρι, αργεί να ανοιχτώσει, έχει ζέστη και ο κόσμος ξεχύνεται έξω. Σας ακούω, μου ζητήσατε να το μεταθέσουμε στις 10.30 το live της Παρασκευής, οπότε αυτή την Παρασκευή ξεκινούμε 10.30. Και έχουμε θέματα. Έχουμε κάνει χθες το 61ο επεισόδιο του podcast, το οποίο έχει τίτλο «Γιατί είναι ηλίθιο να είσαι το τρίτο πρόσωπο». Και το ερώτημα που τίθεται απόψε για το live μας είναι Είναι όντως ηλίθιο να είσαι το τρίτο πρόσωπο Επειδή όσοι παρακολουθήσατε το podcast γνωρίζετε ότι όσα ανέφερα σε εκείνα τα 45-50 λεπτά πόσα είναι Είναι απότοκα της κλινικής μου πείρας Δηλαδή για αυτό το επεισόδιο, το 61ο, δεν άνοιξα βιβλιογραφία επίτηδε, γιατί ήθελα να σα μεταφέρω ω ψυχολόγο που έχω κλινική πείρα πάνω από 20 χρόνια πάνω από 25 χρόνια, Α, έχω φτάσει σε αυτά τα συμπεράσματα. Ότι είναι ηλίθιο να παίζει το ρόλο του τρίτου προσώπου σε μια σχέση, σε ένα γάμο. Το τρίτο πρόσωπο είναι το πρόσωπο με το οποίο απατάει η γυναίκα ή ο άντρα το πρόσωπο με το οποίο έχει κανονική σχέση, έχει επίσημη σχέση ή έχει γάμο. Σα περιμένω απόψε στι 10.30 να συζητήσουμε για το αν όντω είναι ηλίθιο να είσαι το τρίτο το πρόσωπο, εάν τυχόν έχετε εμπειρίε προσωπικέ. Που υπήρξατε το τρίτο πρόσωπο και αν ήταν κάτι που το απολαύσατε ή αν ήταν κάτι που σας ταλαιπώρησε και ίσως και να διαφωνήσετε μαζί μου και να πείτε ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να είσαι το τρίτο πρόσωπο και τι είναι αυτά που μας λες τα υπερσυντηρητικά και τα εθικιστικά και μας λες να μην είμαστε το τρίτο πρόσωπο στη σχέση οποιονδήποτε άλλον. Σας περιμένω απόψε στις 10.30 στο κανάλι μας.